where long to go. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if I told you άντε στη γεια μας, και να τα ματσάκησες. Σιγά, σιγά, τι είναι αυτό ρε πιπίτσα. Μαλίτσι κρυά. Δεν κάνει πιπίτσα, μα έχει ζάχαρη. Ενώ το κονιάκ, ρε. Αυτό σκοτώνει τα μικρόβια. Έλα, πάμε να κάνουμε συγκρόμενα. Μα, πιπίτσα, είμαστε αρκετά μεγάλοι. Γιατί η μητέρα είναι μικρή, γραφονιδιακό στα μάτια. Γιατί ήταν και ο Γέρος εδώ, χαρήλος. Πουντανιάτα, πουντανιάτα. Πουντανιάτα έχουμε, ναι, είμαστε. Θα μένεις συγκρόμενα. Πίτσα, παιδί μου, ελάτε να κάνετε κι εσείς. Άντρε, τρελό. Σιγά, μητέρα, θα μάθεις καμιά θλάση. Σιγά. Άντε, καλέ, ελάτε. Δεν πειράζει, Ναταλία μου, διασκεδάστε εσείς, παιδί μου. Άντε, την υγειά μας. Άντε, άτιμα, άτιμα, παιδιά. Δεν διασκεδάζουμε, παιδί μου, την ασπιροκαμψία διώχνουμε. Καλά σου λέω, τι το σπάμε, έλα! Άσε με, πιπίτσα, δεν μπορώ! Άντε, δεν σου λέω, πάμε! Σπρώτα, πιπίτσα, γερά με τσαμπουκά! Άντε, παιδί μου! Όχι, παιδάκι μου, σουλί μου. Όχι, εγώ από γλυκά τρώω μόνο εκμεκ παγωτό. Και μάλιστα της Αφροδίτης. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε, βλέπεις τι κάνουμε. Τι κάνουμε, να τσάρουμε όλη τη μέρα σου να πάρει καλά, λέει. Πού έφεραμε. Όχι, παιδί μου, παιδί μου. Ας κάτσουμε και λιγάκι. Περάσαμε δύσκολες στιγμές. Χρειαζόμαστε κάποια ξεκούραση. Παιδιά. Εγώ το χρέο μου, σαν επιστήμονα και σαν αδερφό, το έκανα. Πάω τώρα γιατί έχω και ένα γιατρό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για φυλακή. Για φυλακή. Γιατρέ μα.
Α, περίμενε. Λίγωσα και με αυτό το πράγμα. Φεύγω κι εγώ γιατί έχω δουλειά. Πάω κι εγώ στο εργαστήριο. Φασούλη μου πάλι. Μη φοβάσαι, ρε μάνα, δεν θα μπαρκάρω. Μια στιγμή, μια βόλτα θα πάω και θα έρθω. Περίμενα να κάνεις καμιά βλακεία πάλι, ε. Εντάξει, τουλάχιστον βγάλε αυτό το μισοτελειωμένο πουλόβερ που σε κάνει αλέτσο. Τι είναι αυτά που λες τώρα! Εγώ το πουλόβερ μια χαρά το έκανα. Θα το τελειώσω όπου να. Εμένα μου αρέσει και έτσι. Γεια σας, Ζωλία. Να πηγαίνει άραγε. Α, μην σε νοιάει, Αύγουστα. Θα βρει το δρόμο του. Φτάνει να μάθει να πίνει σαν και εσένα. Τώρα που φύγαν τα παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε να κάνουμε συγκρουόμενα. Σοβαρέψω, Αύγουστα. Έχεις δίκιο, ρε παιδιά. Τα βαρέθηκα, τα συγκρουόμενα. Πάμε να κάνουμε τρενάκια. Ε, τρομάδα σου. Έμαθες τώρα πώς θα πάμε σπίτι. Τα παιδιά φύγανε. Εντάξει, μα θα πάρουμε ταξί. Δεν μπαίνω σε ταξί. Ήταν αυτοκίνητο ύστερα από τόσα χρόνια στην Αφρική. Τι θέλετε να κάνω, ρε γαμότο μου, μη με βασανίζετε. Το καβάλισα το αλογάκι. Άντε πάμε, μητέρα, σπίτι μας. Πάμε να πάρουμε ταξί. Πάμε. Πίτσα, παιδί μου, τι κάνεις εκεί? Τη βλέπεις. Δεν έχουμε τίποτα για φαγητό. Και τι μου το λες εμένα? Και τι θα φάμε? Φάτο, ένα στον άλλο, σαν τους κανίβαλους. Τρελάθηκες. Τώρα το κατάλαβες. Και φύγε από πάνω μου γιατί είμαι επικίνδυνη. Μέγας είσαι, κύριε. Καλά, θα μαγειρέψω εγώ. Θα φτιάξω πατάτες τηγανιτές. Αδιαφορώ. Τι κάνεις εδώ, παιδί μου, α? Δεν έχω όρεξη για κουβέντες. Δεν σου είπα να κουβεντιάσουμε, κοριτσάκι. Σε ρώτησα τι κάνεις εδώ, α? Διαλογίζομαι. Ναι, ωραία. Μας δουλεύει τώρα και με πίτσα. Δεν μπορούμε να διαλογιστούμε μαζί να μου φύγει και εμένα ο καημός, α? Πατέρα, πού πάμε? Πού πάμε? Δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα σου, κοριτσάκι. Θα πεις πού πάμε, τι θα πει αυτό? Τώρα που ο Σούλης δεν έφυγε στα καράβια, τα παιδιά γύρισαν στις δουλειές τους. Ο Αύγουστος στα ούφο του. Ναι. Εσύ και η μητέρα εδώ. Εγώ τι κάνω? Μήπως παραδιαλογίζεσαι, κοριτσάκι? Και αν σου πω ότι δεν θέλω να ξαναμαγειρέψω, δεν θέλω να κοιμάμαι και να ξυπνάω και να μετράω τις μέρες μέχρι να πεθάνω. Πεθάνεις. Άκουσε, κοριτσάκι. Κοριτσουλάκι σου, υπενθυμίζω ότι εγώ είμαι μεγαλύτερό σου, ωραία. Περίεργο. Ποτέ δεν αισθάνθηκα μικρότερη σου. Ναι. Είναι σαν να γεννήθηκα έτσι απότομα. Με τα τέσσερα παιδιά και τον Αύγουστο στα μπιλιάρδα. Δεν μου λες. Δεν με λες. Ακούς φωνές τη νύχτα. Χοροδίες ολόκληρες. Να κόψεις τα τηγανιτά. Έλα, πατέρα, αηδίες. Σιγά, Μαρή. Ας τα αστεία. Μίλα και μια φορά σοβαρά. Βάλε και να μιλάω σοβαρά. Βάλε και να ασχολούμαι με τα σοβαρά. Εγώ τα μιλάω, τώρα μιλάω μόνο με τα μάτια. Εγώ θέλω να τα ακούω με το στόμα. Ναι, δεν μου λες. Το στόμα, τι θα πω, τι καλό μας μαγείρεψες. Τι είναι, παιδί μου? Δεν έχεις εσύ υπαρξιακά προβλήματα? Α! Γιουβερνάκια! Πεθύμιζα γιουβερνάκι. Τουλάχιστον ο Αύγουστος έχει τα ούφο και ξεδίνει. Α, γιουβερνάκια, καλό κρασί. Σήμα. Πού στα διάλα προχήμα, τώρα τα εμφιαλώνουν όλα οι κερατάδες. Έχεις τα διάλα. Τι άλλα όνειρα να έχω εγώ? Άλλο από το να είναι ο Αύγουστος και τα παιδιά μου καλά. Υγεία. Το παν είναι η υγεία. Ξέρεις τι όνειρα είχα μικρή όταν ήμουν? Τι όνειρα? Ήθελα να γίνω μουσικός. Ήθελα να μάθω να παίζω όργανο. Και ταραμοσαλάτα. Ακορντεόν! Σας το διάλαμε τρόπο. Ακορντεόν! Μου άρεσε. Ήθελα να παίζω ακορντεόν. Ναι. Το έπαιζε ο Μαδάρχης στην κατασκήνωση. Ναι. Ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του. Σήμερα θα ήσουν μια σπουδαία ακορντεονοπαίχτρια. Θα στο είχε μάθει ο Μαδάρχης. Ήρθε στη ζωή μου Αύγουστος. Δεν μου λες. Θα πάμε τερμασάλη, δεν θα πάω σε καμιά ταβέρνα στο διάλογο. Αστυνομία, ανοίξτε! Συγκρεμία! Συγκρεμία! Κάτι έγινε! Συγκρεμία! Θα ακούσω που χτυπάνε την πόρτα. Συγκρεμία! Η αστυνομία, μητέρα!
Ω, Παναγία μου! Μας την πέσανε! Πάψε ρε, μπαρόβια, υδρόβια, αιωνόβια, ακτιόβια... Έλα, πατέρα, σταμάτα! Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα γιατί δεν αντέχω εγώ να πάω. Εντάξει. Γυναικόπαιδα, πηγαίνω. Σιγά, σιγά, αστυνομία. Σιγά. Βόλα. Την κυρία Περάκη, παρακαλώ. Περάκη! Πετράκη, μωρό, η Περάκη. Περάκη, η Παφροδίτη Περάκη. Α, εγώ είμαι. Τι συμβαίνει? Εσείς τι είστε? Δημοτική αστυνομία, δεν βλέπετε? Εκεί τι φωνάζει, Χριστιανέ, με αστυνομία, αστυνομία και με τρόμαξε. Καλά, πράγμα, δεν είναι γίνει αστυνομικό το παιδί, να έχει φιλοδοξίες, ε. Μπράβο, καλή πρόοδο, αγοράκι. Δεν με εσένα. Περάκη σε λένε, ε. Το πατρικό μου είναι. Α. Τι συμβαίνει, νεαρέ μου? Έχω μια ειδοποίηση για εσά. Ωραία, έχουμε και ειδοποίηση άθλια, γριούλα. Από ποιον? Από το Δήμαρχο, δεν ξέρω. Ορίστε. Ορίστε. Αντίο σα. Μια στιγμή, παιδί, μια στιγμή. Δεν μου λε τίποτα. Δεν μου λε τίποτα. Θε να γίνει αστυνομικό, ε. Α, το παιδί να φύγει, πατέρα. Κάτσε ντε! Το βοηθήσω το παιδί. Γνωρίζω τον Υπουργό Δημοσία Τάξεω. Σοβαρά. Ναι, ναι, προσωπικό. Θα σε φροντίζω, θα το ρυθμίζω και θα σε ειδοποιήσω. Έτσι. Και εγώ ήθελα κάποτε να γίνω αστυνομικό τη διώξεω ναρκωτικών. Τι λέμε, τι σημαίνει, ντε. Είχε ερωτικό δεσμό με το δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, ε. Μητέρα, λέγε, τι είναι. Δεν βλέπω, παιδάκι μου, φέρε μου τα γυαλιά μου από μέσα, να πάρει και την πατάτα. Δεν μου λες, δεν μου λες, βρε. Μάτα χάρη, κόζα νόστρα, βαφιόζα. Δεν φεύγεις από εδώ, δεν πάσε κανένα καπί. Να ησυχάσουμε επιτέλους από σένα. Α, όλο, εσύ να πας σε καπί, παλιόγρια, κόζα νόστρα του Παλαιού Φαλήρου. Έλα τώρα, διάβασε. Ναι. Ως παιδάκι μου δεν βλέπω πάλι, δεν είναι δικά μου γυαλιά, λάθος που τα έφερες. Στο κάτω συρτάρι είναι, σε παρακαλώ. Εδώ στο μου διαβάζω εγώ επιτέλους. Δεν φέρει. Ποιος ξέρει τι ακατανόμα. Σεξουαλικά σου. Ορίστε, διάβασε. Για να δούμε, για τι λέει. Αξιότιμη Αφροδίτη, πατέρα παθαίνω ασφυξία. Καλά, κοριτσάκι. Αφροδίτη Περάκη. Ναι. Αγαπητή κυρία, θα σας παρακαλούσαμε όπως λίγο από το φως, παρουσιαστείτε εντός δύο ημερών στο τμήμα κληροδοτημάτων και δωρεών του Δήμου μας για σοβαρή σας περιουσιακή υπόθεση. Όπα. Παναγία μου, για κακό είναι. Τι συμβαίνει, τι μπορεί να θέλουν. Δεν ξέρω, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Για κακό είναι. Για κακό, το έχω προαίσθημα εγώ. Πολύ. Τι να κάνω. Πολύ κακό. Πού είναι και ο Αύγουστος? Τι να κάνει ο Αύγουστος? Ό,τι μπορεί να κάνει. Υπάλληλος γραφείου, γραμματεύς, δημοσιογράφος. Οπα. Δημοσιογράφος. 80-29-4-6-6. Ναι, ναι, σας παρακαλώ για την αγγελία παίρνω. Δημοσιογράφος. Όχι, όχι, δεν έχω τόσα χρόνια προϋπηρεσία. Καλά, θα ξανατηλεφωνήσω όταν την αποκτήσω. Έλα, μάνα. Τι κάνεις? Δεν μ' ακούς? Κάτσε δύο λεφτά να πάρω το μηδέν. Ναι, το μηδέν. Έλα, μ' ακούς τώρα? Έλα, τι κάνετε? Τι χάθηκα, ρε μάνα, δουλειές. Καλά πάει η δουλειά. Ναι, βγάζω λεφτά, ναι, έχω. Πού δουλεύω, μαμά, στην εφημερίδα, πού αλλού? Ναι. Μη στεναχωριέσαι. Έχω, σου λέω. Ναι, θα προσέχω. Δεν ξέρω πότε θα έρθω, ρε μάνα. Τι έχει η φωνή μου? Οι γραμμές. Ναι, οι γραμμές. Έλα, θα σου ξανατηλεφωνήσω. Δώσε χαιρετίσματα. Ναι, έλα. Γεια σου. Ποιος είναι? Εσύ, Ναταλία. Ανοίξτε. Εσύ μου λείπες τώρα. Άντε να δούμε. Πού είναι η Δεσποινίδου Ναταλία? Πού θες να ξέρω, ρε φίλε. Κοίτα, ήρθα να της αφήσω ένα δωράκι και φεύγω βολίδα. Έχω αφήσει και το μαγαζί ανοιχτό. Αλλά δεν άντεξα, ρε παιδί μου. Κι εγώ τώρα τι φταίω? Ορίστε, φεύγω από το σπίτι και όλες τις πόρτες ανοιχτές. Τι γίνεται, παιδί μου, πάλι εδώ είσαι εσύ? Τι έγινε, Ναταλία? Ήρθα γιατί αρρώστησα πάλι. Αρρώστησε τα που. Ναι, θα πιάσουμε κοριού, Θεό, σε παρακαλώ. Έφυγε ο αδερφός σου. Αναφιδές, το πάθος μου για σένα με έκανε να το ξεχάσω. Όχι, όχι, δεν έφυγε. Έγινε χαμός, άσε. Ευτυχώς, Δεν είμαστε καλά. Και σαν σε νοιάζει, αγοράκι μου?
Πώς δεν με νοιάζει, Ναταλία, μια οικογένεια είμαστε. Και από πού και σπου. Τι από πού και σπου, μια μέρα θα σε κάνω γυναίκα μου, είναι γραφτό αυτό. Θεό. Θεό, φύγε αγοράκι μου, γιατί αυτή τη φορά δεν τη γλιτώνεις. Θα βράσω το ζεστό νερό και θα στο ρίξω. Έλα, μωρέ, άστο. Μωρέ, και ζεστό νερό να μου ρίξει και στην κόλαση να με ρίξει εγώ. Θα σε αγαπώ και θα σε κάνω γυναίκα μου μια μέρα, τέρμα. Μανία ο άνθρωπο. Έλα, ρε φίλε, τώρα μην το παρατραβά. Αφού βλέπει την εξαγριώνει την κοπέλα, πήγαινε και τα λέτε μια άλλη φορά. Δεσποινήσει, Ναταλία. Πες το, αγοράκι μου. Θα φύγω αν δεχτείτε αυτό το δωράκι. Όχι. Δεν δέχομαι κανένα δωράκι, Θεό. Εξαφανίσου, ψυχοβγάλτη μου, επιτέλους. Α, δεν το δέχεσαι, τότε κι εγώ θα μείνω απ' έξω. Πάρ' το, Ναταλία μου, πάρ' το, γιατί δεν πρόκειται να φύγει. Έχει αφήσει και μόνο το μαγαζί το παιδί. Εδώ τα αφήνω. Αντίο προς το παρόν, γλύκα μου. Στο καλό και με τη νίκη. Αμάρε μανία αυτός ο άνθρωπος. Τι τραβάω η κακομοίρα. Τι έγινε τελικά, δεν μου είπες. Άσε, άσε, θα σου πω το βράδυ. Τώρα βιάζομαι. Πρέπει να ντυθώ και να πάω στη δουλειά. Εσύ τι έκανες. Τίποτα. Τι τίποτα, όταν λες τίποτα, εννοείς τίποτα. Έψαξα, αλλά. Α, τηλεφώνησα στη μάνα μου. Όταν έρθει ο λογαριασμός, θα βοηθήσω κι εγώ, έτσι. Καλά, καλά. Άνοιξε τώρα αυτό το κουτί να δούμε τι έφερε ο μουρλός. Για να δούμε. Αχ, τα ποδαράκια μου. Αχ. Δεν βγαίνει το φιλότι μου. Τι είναι αυτό, καλέ. Όπα. Ρε. Έχει και ρουμπίνια επάνω. Αλλά αυτός έχει μουρλαθεί τελείως. Έχει και αφιέρωση. Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά, Θεό. Μάλιστα, μάλιστα. Φαίνεται και ακριβό. Ρε Κατερίνα, το ξέρεις ότι πρώτη φορά μου κάνει άντρας δώρο στη ζωή μου. Αν το ονειρευόμουν ένα γαμάζιπάκι. Περιοδικό καταρρίτη, ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, ηλεκτρονική ανάπτυξη, ρε προ. Φαντάστημα, φαντάστημα. Δώσε μου μια μπύρα και κάνω 50 το χιλιάρικο. Τι να σου κάνω. Έλα, μάστρα. Μια μπύρα, δώσε μου και χαλάσε μου το χιλιάρικο. Δεν μου λες παλικάρι μου. Σου φαίνομαι για μάστρα εγώ. Καλά, δεν δουλεύεις στο μαγαζί. Όλο εδώ σε βλέπω. Άσε, άσε μα σου πέρα αυτοκίνητο, δεν είμαι άξιος να πάρω. Καλά, δώσε μου μια μπύρα τώρα. Για του δεν μπορεί να βρει κανείς. Καλημέρα, παιδί μου, να με αποκαλείς μάστορα. Να λες κύριε. Κύριε Αύγουστε, τι κάνετε. Τι κάνω. Εξυπηρετώ το κατάστημα. Τρινάς και αφήνεις το μαγαζί μόνο του. Κάνε και ένα χιλιάρικο πενηντάρικα στο παιδί. Και μ' αποκαλούν και μάστορα για χάρη σου. Ευχαριστώ, μάστορα. Μπορεί να μου πεις που τριγυρνάς. Ένα δωράκι πήγα να πάω κάπου. Τι πίνουμε. Έβαλα 4 από το μεγάλο μπουκάλι. Δύσκολο στο. Α, τίποτα κύριε Αύγουστε, κερνάω εγώ. Άλλωστε εσείς κρατήσατε το μαγαζί τώρα, τι λέω. Καλά. Βάλε μου άλλο. Τώρα επί το έργο. Ας απολαύσουμε το 4-4. Σκέφτεστε να πάρετε τσιπάκι, κύριε Αύγουστε. Άλλο τι σκέφτομαι και άλλο τι θα πάρω. Εδώ που τα λέμε, καλύτερα να πάρετε κανένα πιο κύριε αμάξι, θα σας πηγαίνει πιο πολύ. Τώρα που δεν έφυγε και ο γιος σας στα καράβια. Δεν μου λες, πού ξέρεις δεν έφυγε ο σύντος. Δεν παρακολουθείς.
Τι λέτε, κύριε Αύγουστε. Εγώ να. Σας είδα εδώ και σκέφτηκα πως άμα είχε φύγει θα ήσασταν ακόμα στο λιμάνι. Θα θέλατε να μείνετε εκεί μόνο σας. Να αναβλέπετε στο πέταγμα του Φλάρου. Το κακό στο Φλάρο. Μη μου σπάς τα νεύρα. Άσε με τώρα. Βάλε άλλο ένα και άφησε με να απολαύσω το τσιπάκι. Εμένα ποτέ δεν με απασχόλησε αυτό το θέμα, ξέρετε. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο εδώ και 8 χρόνια. Αλήθεια, εσείς τι αυτοκίνητο έχετε τώρα, κύριε Αύγουστε? Μια Πορσέ, βρε. Πορσέ. Ναι. Και θέλετε να αλλάξετε την Πόρσε με τζιπάκι, κύριε Αύγουστε? Ναι. Εγώ είμαι μάνιακ με το 4x4. Εγώ είμαι μάνιακ με τα ιστιοφόρα. Σε ρώτησα. Σε ρώτησα ακόμα τι είσαι, μάνιακ. Άσε με τώρα. Βάλε μου άλλο ένα και φύγε. Φύγε! Μαρχάμπα. Φτιάξε καφέ. Ή κονιάκ. Βάλε κονιάκ. Σαν τα χιόνια και σαν τα χελιδόνια. Εσύ δεν είσαι η Λεϊλά? Ζαΐρα. Ζαΐρα. Πάντως, υποψιαζόμουν ότι έχεις ένα πολύ περίεργο όνομα. Βάλε μου και εμένα. Κερνάω εγώ, Δεν μου λες, παιδιά. Εδώ βιβλία έχεις εδώ μέσα. Σας φορτώνουμε με πολλά μαθήματα, παιδιά. Όλα κτήρια μαθήματα. Το κονιά, κύριε Αύγουστε. Στην υγειά σου, Άισε. Δεν μου λες, πώς τα διαβάζεις όλα? Άμα έχω συντροφιά, είναι καλύτερα. Αλλά είναι μερικά μαθήματα πολύ δύσκολα που θέλουν βοήθεια. Άμα όμως τα μάθεις, βγάζεις πολλά. Τι επιτυχία. Λεφτά. Λαουλό. Κύριε Αύγουστε, μπορώ να σας πω ιδιαίτερος μισό. Κούλο χάρατε, ο. Σιλάνς εσύ. Παρντών, Λεϊλά. Επειδή σας εμπιστεύομαι, μακριά από αυτήν. Έχει καμιά μεταδοτική ασθένεια? Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Και τώρα τόσα που είπα ήταν επειδή σας νιώθω σαν πατέρα. Τι με νιώθεις, βρε? Σαν πατέρα. Σας φαίνεται περίεργο, κύριε Αύγουστε? Μήπως είσαι τρελός. Θες να σε πάω στο γιο μου τον Τίτο να σου κοιτάξει την οσφιοκαψία? Άσε με τώρα. Άσε με να μιλήσω με την Αϊσέ. Λοιπόν, Αϊσέ, παιδί μου, τι λέγαμε? Τι κάνεις εκεί, ρε? Ακόμα εδώ είσαι? Με ποιο δικαίωμα ξαναμπήκες στο σπίτι μου? Βγες από εκεί κάτω, εντάξει, άντε. Γιατί ξαναμπήκες στο σπίτι μου? Δεν είχα που πάω, Σούλης. Και πώς μπήκες, με τι κλειδί? Ήταν δεύτερο κλειδί. Τα παιδιά σου πού είναι? Έβαλα σε φαρματογραφείο. Μπαγάσες, δεν έχει ανοίξει το καλοριφέρ? Όχι. Κατάλαβες, το καθήκη. Το κόψε, πείτε πλήρως τα κοινόχρηστα. Τώρα τι κάνουν, εδώ θα κάθεσαι? Εγώ φύγω, Σούλης. Και πού θα πας, ρε, πού θα πας? Γιατί δεν βγες έξω, ρε, λίγο? Να γυρίσεις, να κοιτάξεις, να βρεις καμιά δουλειά. Γιατί, ρε? Έψαξα, Σούλης. Δεν βγάκα τίποτα. Το ψυγείο είναι άδειο. Τι τρως τόσες μέρες, Πόσες μέρες τρως αυτό το γιαούρτι? Δεν πεινάω. Χωμωτό. Όλα σε μένα πρέπει να συμβαίνουν. Εγώ φύγω, Σούλης. Κάτσε, ρε, πού να πας. Όχι, κάτσε. Δεν τέλος ενοχλώ. Σκατά. Έλα.
Άρα μια φρυγανιά. Α, είναι τσιγαρέτη, σου λύσε, παρακαλώ. Να σου λείπουν τα τσιγάρα. Φάει τη φρυγανιά, είπα. Άντε. Τι μαρμάρωσες έτσι, μωρή. Για κακό. Πομάτε. Και πρέπει να στέξεις έτσι σαν πρωτομή. Κουνήσου, μωρή, κάνε κάτι. Μητέρα, δεν ντύθηκες ακόμα. Δεν βλέπεις έτσι. Στέξεις σαβούδας, περιμένεις έρθει η έμπνευση. Σου μιλάω, μωρή. Έλα, πατέρα, μην της μιλάς έτσι. Ναι. Άντε, μα σήκωνα να ντύθεις να πάμε στο δημαρχείο. Δεν πάω πουθενά. Είναι για κακό. Μητέρα, έχεις δολοφονήσει κανέναν. Ποιο είναι το παρελθόν σου και φοβάσαι έτσι. Αυτή μπορεί να έχει μετακυλήσει ολόκληρη πολιτεία. Δεν βλέπεις το μάτι, είναι φωνιά, είναι γυαλίζει. Μην τη μιλάς έτσι, μπορεί να κινδυνεύει. Κινδυνεύει, εσύ το διάλογο φαντασιόπληκτε. Εγώ κινδυνεύω μαζί σα. Εσύ χτυρέ, το διαλάστε μίσο. Έλα, μητέρα. Έλα. Όχι! Ε, ωραία, δώσ' μου το έγγραφο να πάω εγώ. Όχι. Είναι πρώτη φορά που λαβαίνω στη ζωή μου έγγραφο. Γιατί εγώ έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου έγγραφο. Όλη η ζωή μου είσαστε εσεί. Δώσ' μου το έγγραφο για τελευταία φορά. Όχι, είναι για κακό! Ωραία, θα πάω μόνη μου τότε. Στο δημαρχείο. Όχι, είναι για κακό. Έχω έστει. Πάω! Μητέρα, μου πας! Μητέρα, δώσ' το... Μητέρα, θα με τρελάνετε εδώ μέσα! Μα, μητέρα, γιατί κλειδώθηκες! Άνοιξε, μητέρα! Όχι, είναι για κακό. Θα με τρελάνετε εδώ πέρα εσείς. Κύριε, εδώ είναι για τρία μικρών ζώων, κατάλαβες. Ε, και αυτό μικρό ζώο είναι. Δρομασαζάκια είναι και μου τα έχει πει εμένα η Ναταλία. Και μην είναι σωστά να πούμε, εντάξει. Θα γράψεις, ε! Μα τι να γράψω, κυρία μου, δεν είμαστε καλά. Μα τι να γράψει, κυρία μου, δεν είναι καλά. Δεν είμαι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είμαι εγώ καλά, όχι. Άσε ρε, δεν θέλω. Έλα ρε, Σουλή, τώρα, άσε τη συμπεριφάνεια. Άσε ρε, άσε ρε, δεν θέλω, σου λέω. Σουλή, κανόνισε. Δεν θέλω. Αφού είσαι άφραγκος, ρε παιδάκι. Ρε παιδάκι μου, δεν θέλω, σου λέω. Αδερφή σου είμαι. Δεν θέλω. Τελείωνε. Ε, πας και σε κατάσκοπος. Τα ξαναλέμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε μαζί σαν ζευγάρι. Όταν θα σου πω, θα πας στη γωνιά και θα βλέπεις. Και πόσα είπες πως θα κερδίσω. 3 εκατομμύρια. Γιατί βάζεις όταν μιλάω. Έστω διαλά. Με τρόμαξες. Εσύ χτύρουλη. Γεια σου, ντόκτορ. Μπόνσου, σαλά. Με τρομάξατε, η καρδιά μου. Έστω διαλά. Έχω στα μπάρι ένα τζιπάκι 4x4. Έλα να μου πεις τι χρώμα το θέλεις. Εγώ λέω να το πάρω μπλε με κόκκινη ρίγα στα πλάγια. Άλλη μεθυσμένος είσαι! Τι μεθυσμένος, ρε μάνα. Μπανάρα τρώω.